Η Ουκρανία επέφερε ένα καταστροφικό πλήγμα στα πολεμικά σχέδια του Πούτιν στη μεγαλύτερη δράση δολοφονία που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια λευκορώσων εργαζομένων στου σιδηροδρόμου από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Express, οι εργαζόμενοι των σιδηροδρόμων τη Λευκορωσία πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη πράξη δολιοφθορά στι κύριε σιδηροδρομικέ γραμμέ προ την Ουκρανία, καθιστώντα αδύνατο για του Ρώσου τον ανεφοδιασμό με τα τρένα. Η δολιοφθορά στο σιδηρόδρομο εμπόδισε τι βασικέ ανάγκε των ρωσικών στρατεύματων, τι προμήθειέ του, ενώ προκάλεσε πτώση του ηθικού των Ρώσων στρατιωτών. Η Λευκορωσία, η οποία τάχθηκε στο πλευρό και υποστήριξε τη Ρωσία στον πόλεμο, είναι γνωστή ω η χώρα που φιλοξενεί Ρώσου στρατιώτε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Επιβεβαιώνοντα τη δολιοφθορά, ο πρόεδρο των Ουκρανικών Σιδηροδρόμων είπε. Πρόσφατα κάλεσα τους εργαζόμενους σιδηροδρόμων της Λευκορωσίας να μην συμμορφωθούν με τις εγκληματικέ εντολές και να μην μετακινήσουν τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις προς την κατεύθυνση της Ουκρανίας. Μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Ουκρανίας και Λευκορωσίας. Πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα έντιμοι άνθρωποι μεταξύ των Λευκορώσων και ειδικά μεταξύ των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους. Δεν θέλω να τους προδώσω, δεν μπορώ να συζητήσω τις λεπτομέρειες, αλλά είμαι ευγνώμων στους Λευκορώσους για ό,τι έχουν κάνει. Φάνηκε ότι ο Πούτιν, μόλι ενημερώθηκε για την είδηση τη δολειοαυθορά, αναστατώθηκε. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο Αρέστοβη είπε: Η διεξαγωγή ενό ολοκληρωτικού σιδηροδρομικού πολέμου στον Νότο, το σπάσιμο των σιδηροδρομικών γραμμών εφοδιασμού του εχθρού, που είναι η πιο αποτελεσματική οδό ανεφοδιασμού, μπορεί να αλλάξει ριζικά την κατάσταση προ όφελό μα. Ο Βιακορκάς, συμβουλό του εξόριστου γέτη της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας, Τσικχανούξ έγραψε επίσης στο Twitter επενώντας τους λευκορώσους εργάτες που πραγματοποίησαν το σαμποτάζ, ήρωες. Οι υπάλληλοι των σιδηροδρόμων της Λευκορωσίας διέκοψαν τη σιδηροδρομική σύνδεση με την Ουκρανία έτσι ώστε τα τρένα με ρωσικό εξοπλισμό να μην μπορούν να μεταφερθούν στην Ουκρανία, είπε ο Βιακορκά. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.